Συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση. Μετά από 30 χρόνια φιλοξενία στο κριτικό κονάκι, οι Μερτσάνιδες δημιούργησαν το νέο στέκι των Αθηνών. ΑΟΗ, κριτική κουζίνα σε ολική κουζίνα. Σε ένα εφηβικό χώρο για τις εκδόσεις σας, το ΑΟΗ των Επιμαχιών υποδέχεται τον Νίκο Ζωηδάκη. Να πατάς το νερό σου που τα έχεις διγραμμένο. Η καρδιά της Κρήτης. Τρώτε και πίνετε, άρχοντες. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Σωματείων σας καλεί στην έκθεση κριτικών προϊόντων 12 έως 14 Μαρτίου στο Μετρό Συντάγματος. Ελάτε να δοκιμάσετε γεύσεις της Κρήτης. Εγγένεια, Δευτέρα, 6.30 το απόγευμα. Σας χτύπησε η χοληστερίνη την πόρτα. Μουρέπα Χολέστερο. Ένα όνομα. Μία λύση ενάντια στην ενοχλητική χοληστερίνη. Μουρέπα Χολέστερο. Μία ολοκληρωμένη φόρμουλα με ωμέγα 3 υπηλαιό, κόκκινο ρύζι, συνένζυμο Q10 και βιταμίνες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της καρδιάς και στη διατήρηση υγιούς επιπέδου. Ακούγοντας για λίγο πια ένα παυλάκι από το Ρέστερ μου, αγαπητοί μου φίλοι, θα συντονιστούμε τώρα εδώ. Ήρθε και ο Δαγκλής. Μανώλης Κλάδος, Μανούσος Καφαντάρης. Καλημέρα κύριε Μανούσο. Καλημέρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ο Μανώλης ο Κλάδος λέει... Για η μάθερμα λόγω. Απαρνήθηκε ο Κλάδος του Μιλοπόταμο, θα αποθάνει καμιά γράμμα φαίνεται. Είχατε τιμή σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, να έρθουν οι φίλοι μου εδώ, ο Μανώλης ο Κλάδος, ο Καφαντάρης ο Μανούσος, να παίξουν ζωντανά για μένα, για εσάς, έτσι να πούμε κάτι και να ακούσουμε κάτι διαφορετικό από το τετριμένο των CD που ακούμε κάθε μέρα. Να μιλήσετε κι εσείς, να μιλήσουμε κι εμείς, να τραγουδήσετε εσείς, να τραγουδήσουμε κι εμείς. Στο γύρο το Κυπριετάκι που δεν προς Ηράκλειο θερμούς αιρετισμούς, φίλησε μου το Νέγκονα κατευθείαν. Εύχομαι τα καλύτερα και είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Δεν ξέρω εσείς είστε έτοιμοι, είσαι έτοιμο πόλεμος, Κλάδο. Έτοιμο πόλεμος, αυτά από καλημέρα. Πάτε παλικάρια μου λοιπόν, μη στέκετε, πάμε.
Ανεξίτηλα στο μυαλό, δηλαδή τον ετοιμάζεσαι σαν πατέρα, τον ετοιμάζεσαι σαν εργάτη, τον ετοιμάζεσαι σαν... Σε όλα, σαν παίκτη. Ναι. Πες μας όμως κάτι το οποίο, σου δημιούργησε μια τέτοια εντύπωση που σε άφησε, ρε παιδί μου, και τη θυμάσαι αυτή τη σκηνή. Ναι. Ο καφέτη μου, αυτό που έχω να θυμηθώ, είναι ο χρόνος του παίξηματος που έπαιζε. Ναι. Η μιλιά που τα έλεγε. Και το Πολαλιά, ναι. Ναι. Και το κάλεσμα απάνω στο πάρκο. Δηλαδή, όταν παίζεις, ναι. Σου έρχεται στο μυαλό έτσι και το βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Και ακριβώς όπως παίζω και το πατέρα του Λαγούτο. Ναι. Έχω και το πατέρα του Λαγούτο, πάντα αυτό παίζω. Ναι. Και νομίζω ότι παίζουμε μαζί, δηλαδή ότι, πολύ ωραία. Ότι είμαι δίπλα του, δηλαδή και έτσι. Μανώλη, πόσο χρόνο ήρθες στην Αθήνα? Εγώ ήρθα πάει 17 χρονών. 17. Ο Ντανής είναι στο χωριό. Είχες ακουμπήσει λίρα, έβλεπες, άκουες ή ποιος είναι αυτός που σου έκαμε το κλικ? Επειδή ο αδερφός μου μια λίρα, όπως ο μεγάλος ο Λευτέρης. Ναι. Αλλά επειδή είχε δουλειά σε αυτός και δούλευε, δεν του μένει χρόνο να παίρνει. Πέρα από πολύ σοκοπέντη. Στον δημοτικό. Τον τελευταίο στο γυμνάσιο και εκεί, αυτά λόγια και για γέρνο, πιάνω το σου, μου λέει ο πατέρα, μπρε εσύ, να δεν σε πέψα εγώ στα γυμνάσια να μάθεις λίρα. Όμως σε έμαθα, σε πέψα να μάθεις γράμματα και παρέψα και εγώ τη λίρα. Και πάει με τις δουλειές, 10 χρόνια, όχι δεν έπιασα λίρα. Ούτε κριτικά δεν άψα σε ράβιο από τη βαβούρα της δουλειά, ξέρεις. Μάλιστα. Το άκουσα τα ταξίματα. Δεν μου λες, πότε όμως μετά τα 10 χρόνια σου ήρθε έτσι απότομα, το σκεφτόσουν αλλά δεν μπορούσες ή κάποια στιγμή λες, τι να γίνεται πάλι. Εγώ μια φορά έπαιζα λίγα τσιγκύρα και την τριγούνι θα την ξαναπιάσω. Έπαε ευθόρμητο μουντάκι στον Πειραιά και περπάθηκε στην αγορά. Ναι.
δεν έκανα εγώ για σχολές. Και έλεγα να, να του πω ρε παιδί μου να με μάθει, άρα είμαι και μεγάλος και ντρέπομαι. Εγώ δεν λέω ότι είμαι μαθητής. Ναι. Να σου πει 20-25. Και ντρέπομαι να του πω, γιατί δεν είχα ακούσει εγώ για σχολές, επειδή δεν είχα επαφή με τους κριτικούς. Ναι. Δεν ήξερα ότι πήγαν οι σχολές. Και λέω, το πω τώρα, εγώ τόσο ένα χρόνο ντρέπομαι να μου κάνει μαθητή, να μου λέει μάθημα τώρα στην Ελλάδα, ντρέπομαι και δεν το πάει. Και μετά από χρόνια άκουσα ότι πήγαν οι σχολές και μαθαίναν. Αργύτερη εποχή εγώ δεν έκανα ότι ήταν σχολές και ντρέπομαι που πληθώρουμε στην αγορά. Δηλαδή, αν ήξερες και αν θα πήγαινε να κάτσει στη σχολή, ας πούμε, να μάθω το πράγμα, θα πήγαινες. Οπότε... Όπως μια φορά ο Δημήτρης, ο Σκουλάς, ο Λαγουθιέρης, μου λέει, συνάδελφε, γιατί είμαστε ετηθιάζοντας και βαθμιστικό μου, πες μου, λέει, το λιράκι, λέω, παίζω το, έχεις μεράκι, λέω, έχω, πες μου, λέει, 5 ώρες την ημέρα. 5 ώρες την ημέρα, και πότε να πάω για δουλειά. Και από πόσο μου λέει, πες μια ώρα. Λέω, ότι μείνει χρόνος, λέω, μια ώρα τις 20 ημέρες, μισή ώρα, είναι αυτό μου λέει ημεράκι. Αλλά εγώ δεν προλάβαινα να παίξω. Δηλαδή, μια κουρασμένο, στην άλλη, ξέρω εγώ δεν είχα χρόνο, είχα κούραση. Πολύ ωραία. Και κάποια στιγμή λοιπόν, σε ηλικία. 45. Επερνούσαμε από του ταγκάκια απ' έξω και μου λέει η γυναίκα μου, πάρε τα κουμπί μια γύρα καλή, γιατί έχει σπίτι, αφού σ' αρέσει, γιατί έχει σπίτι. Ναι. Και με έβαλε αυτή στο. Α, έτσι. Ναι. Και πήρα τη γύρα και έπαιρνε τόσο να καλά, που δεν, όπου και να πήγαινε ήταν να μάζωνα. Στα αυτοκίνητα, όπου και να πήγαινε. Η γύρα ήταν πίσω σαν το πορτοφόλι. Αυτή τώρα είναι η γύρα του Σαγκάκη. Όχι, αυτή είναι του Παπαλεξάκη. Α, του Παπαλεξάκη, ωραία. Πάμε με τη γύρα του Παπαλεξάκη και με το λαγούτο του Καφαντάρη, πατέρα του, να δούμε τι θα ξεκαρπολίσετε. Αποφασίσατε. Με τα μάτια αποφασίζετε, Μανούσο, μπράβο. Πάμε. Είναι στις τσέπες. Κατέβηκαμε στο Ρέθυμνο και βρήκα τον Κωστή τον Καλέργιο, τον Τζινγκ, ο οποίος πριν 19 ολόκληρα χρόνια προφητικά
να δείτε τι είχε γράψει με τίτλο «Συνεφάκια». Στη δικιά σας παιδιά, με νερό βέβαια. Η ειρήνη πια μονίμως ενδεχόμενη, Αμερικάνιος συνήθως ενδεχόμενη. Αν τα όπλα τους πουλήσουν οι πιτίδιοι, θα προσφέρουν την ειρήνη ταχ ανίδεοι. Μόλις ηρεμήσουν τα Βαλκάνια, κι αλλού θα σπείρουν τα ζυζάνια. Τούρκοι και Ρωμνοί, παλιά η κατάρα μας, κι είμαστε και σύμμαχοι τρομάρα μας. Φταίνε όλοι, κι ανάμεσα και στάλα, δεν μας αφήνουν να τη βρούμε την Τουρκάλα. Η κραυγή μας για ειρήνη ουρανομίτσης, μπας κι ακούσει ο πλανητάρχης ο Ασίτσης. Και κι αν είμαστε εμείς τώρα Ευρώπης, όπως πάμε, θα γεννεί εδώ της Πόπης. Ένωση στα φράγκα πάει να γίνει, μα τη βλέπουν την Ελλάδα με μπικίνι. Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί πίνουν την πύρα τους και οι αδύναμοι λαοί κλαίνε τη μοίρα τους. Τα αδέφη, ο Κώστας ο Καλλιέργης ο Κιν, με την πιτίδια μπένα του και δυστυχώς από ό,τι βλέπω δεν διαψεύστηκε, ίσα ίσα πεπαλητεύτηκε εις βάρος βέβαια των ανίσχυρων λαών. Εδώ ο Μανώλης ο κλάδος του γράφει από κάτω «Ετούτανα θα έπρεπε σε όλα τα κανάλια καθημερινά να τα θωρούν του κράτους τα ζυζάνια και να μας τα διαβάζουν σε όλων να τα ακούμε για να ξυπνήσουν τα μυαλά και να συγκεντρωθούμε. Και σαν τις χείρους πνίγονται με κουτοπονηριές, στα σοβαρά δεν σκέπτονται και θα έχουμε λέει ιστορίες». Καλό. Έτσι τα πες εσύ κλάδο. Έτσι ακριβώς τα πάνε. Α, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Τα παίζουν όλα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι των μεγάλων. Γι' αυτό γράφει παρακάτω ο Καλλιέργης, «Οι τσιφτέντες να γεμίσουνε με σκάγια, όχι για τις πέρδικες στα πλάγια, κι ούτε για λαγούς στο φαράκι, την πατρίδα να φυλάμε που έχει ανάγκη. Οι σημαίες τους ιστούς ας υψωθούνε, πριν τα πάντα της πατρίδα μας χαθούνε. Κι ας πιαστούμε αλυσίδα χέρι-χέρι, τον κατήφορο να κόψουμε μαχαίρι. Την αόρατη σκλαβιά δεν την αντέχεις, έναν ήλιο ένα στέρι να μην έχεις. Δίχω φως, βαθύ σκοτάδι, μη τελπίδα και ολάκερος λαός χωρίς πατρίδα». Καλά τα λέω πως ο Καλλιέργης, αλλά για να μην μας πιάσει η ψυχή μας, που αυτή είναι η αλήθεια βέβαια, δεν κάνουμε μία, να ακούσουμε ένα σκοπουλάκι έτσι για να ξεφύγουμε και εμείς ο κόσμος από αυτά τα οποία δυστυχώς γύρω γύρω μας. Oh,
και το φεγγάρι να μη στον νεοά που θα σε πάρουν. Να είσαι τον ίδιο και το φεγγάρι να είσαι ο νεοά που θα σε πάρει. Δεν τα μπλέκω, σε δεν νοιάζω, δεν μου ραλία, κάπου δεν την νοιάζω. Από το μπλέκι κι από το μπαμπλί. Πάντε μάχο και το κεντάρι κι από το μπλέκι κι από το μπαμπλί. Πρώτο μήνα τον από πάνω, τον από πάνω. Αρέσουν μας αυτά τα σκέρτσα που κάνει Μανώλη ο Μανούσος, πώς το δεν βλέπεις εσύ? Πολύ ωραία και τα κάνει μόνο αυτός, παραδοσιακά και ωραία. Ειλικρινά, πράγματι όπως το είπες είναι. Όλες ώρες όμως πιστεύονται πριν να μείνει απέναντί του για να μην κάνει το παραπάνω. Ναι, το παραπάνω, μην τον αφήνουμε το παραπάνω. Είναι ακριβώς όπως το έκανε και ο πατέρας του, όπως τον θυμούμε το σιωρεμένο, τον αείμνηστο, τον καφανάρι. Και ο Μανούσος, και Μανούσο, έχει σκεφτεί, εγώ την αξία σου την ξέρω έτσι καταρχάς, να κάνετε κανένα δισκάκι. Τώρα ξέρεις, άκουσα με έτσι. Τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Δηλαδή, τι γίνεται? Γιατί να τρέξεις να πάει να πουλήσεις τη χαλέπα που σ' άφηκε ο πατέρας για να βγάλεις ένα δισκάκι? Κάθεσαι εδώ σε ένα στούντιο και τηλεόραση, δηλαδή και κάμερες και ο ήχος. Έχετε κάνει πρόβες, δεν σου λέω να κάνετε 15 τραγούδια, από 7 μέχρι 8, το πολύ. Από εκεί και μετά το να κάτσεις να φτιάξεις μετά, ας πούμε, 50 συντή και 100 για να τα δώσεις στους φίλους. Μια χαρά είναι. Αλλά ο Μανώλης ο Κλάδος είναι και γνώστης μιας απαράμιλης τέχνης στο διαδίκτυο, κατευθείαν. Τώρα αυτό δεν είναι καλλιτέχνης και βλέπεις και γράφουν μια επιτυχία και ό,τι κάνουν στο διαδίκτυο. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Βαγγέλη τον Καλονά στο Ρέθυμνο, τον αδερφό του τον Νίκο που μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισσος μας δίνει τη δυνατότητα και ακουγόμασταν σε όλο το Ρέθυμνο. Στα Χανιά βρισκόμασταν το Χανιά. Θα πάμε στη Σιτία. Εκεί είναι ένα κοπέλι και ακούει το όνομα Μανώλης Μεταξάκης. Θα τον εγκαλημερίσουμε. Θα του στείλουμε την αγάπη μας εδώ από την Αθήνα. Τα Αθηναιάτια Μανώλη σε χαιρετούνε. Για του δίνει τη δυνατότητα να ακούμασταν στο Λασίδι. Στην Αθήνα δόξα σε ο Θεός. Και τώρα θα πάμε στη μακρινή Αυστραλία. Το φίλο μας τώρα. Οδυσσέα, τον Πλατήρα. Τον Πλατήρα. Οδυσσέα, σε καλημερίζομαι. Να είσαι καλά, να κρατάς και εσύ εκεί πέρα τα γονάρια της παράδοσης, να κρατάς το μετερίζει, διότι από ό,τι βλέπω τελικά ήθη έθιμα παραδόσεις της πατρίδας μας καλά τα κρατάτε και έτσι πρέπει να κρατάτε, διότι αυτά θα μας κρατήσουν όρθια, όρθιους μάλλον, μέσα στον οριμαγδό της παγκοσμιοποίησης, διότι πιστεύουμε ότι τελικά όλοι οι λαοί, μα όλοι, επήραν από μας. Και ήρθε η εποχή τώρα, δυστυχώς, να παίρνουμε εμείς από αυτούς. Τι πράγματα. Φανταστείτε παιδιά, ο Μανώλης το έφταξε. Και κάναμε το πρωτεύον μάθημα Μανώλης στο γυμνάσιο, ήταν τα αρχαία ελληνικά. Πάπαλα. Πάπαλα, μας τα πήρα. Τα διαβάζουν οι άλλοι και μην τα διαβάζουν. Ναι, είναι πράγματα και πράξεις οι οποίες τελικά, φίλοι τηλεθεατές, φίλοι ακροατές, για εμάς.
τους παλιούς, γιατί παλιώσαμε λιγάκι, Μανώλη. Παλιώς, μα μην το λέμε. Να μην το λέμε, ναι, εντάξει. Λοιπόν... Όχι, το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Ναι. Που φτάξαμε αυτή την εποχή, που διαβάζαμε με μεράκι. Δυσκολευόμαστε, διότι εμείς τα γράμματα που λέγανε τότε σας τα παίρναμε. Αλλά όταν θελάθη η ώρα για τα αρχαία, έπρεπε η καρέκλα να πάρει φωτιά. Διαβάζει πολύ. Δεν είχε τέτοια. Όμως αυτή η γλώσσα η χρυσή, αυτή η γλώσσα που σήμερα όλοι οι λαοί μελετούν, αυτή η γλώσσα έδωσε φώτα σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς τη βλέπουμε να εγκαταλείπεται, δυστυχώς τη βλέπουμε να την έχουν βάλει τριτεύον μάθημα. Δηλαδή το μόνο εύκολο τώρα είναι να διαβάζεις αυτά που λέγαμε τα βοηθήματα και άντε να σου μείνουν γνώσεις και άντε και άλλα πράγματα. Δεν προχωράμε παραπέρα εμείς για την παιδεία, εξάλλου δεν είμαστε και οι καθήλυνα αρμόδιοι. Έχουμε όμως το δικαίωμα για αυτού μας φίλοι, επειδή πάνω σε αυτά τα βιβλία στα αρχαία ελληνικά ανατραφήκαμε, να λέμε μια κουβέντα. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.